Μετά το τρίτο γενικό λύκειο, στον χώρο των καταλήψεων για τη φετινή χρονιά, μπήκε και το δεύτερο επαγγελματικό λύκειο Πτολεμαϊδας. Οι μαθητές του ΕΠΑΛ προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, με κυρίαρχο αίτημα την κακή κατάσταση του σχολικού του συγκροτήματος. Όπως καταγγέλουν, στο σχολείο υπάρχουν αίθουσες σε λιώμενα κοντέινερ, οι οποίες θεωρούνται ακατάλληλες για τη διδασκαλία καθώς και την παραμονή των μαθητών. Την ίδια ώρα, το κτίριο που στεγάζεται το σχολείο είναι παλιό. Η κινητοποίηση των μαθητών του δεύτερου επαγγελματικού λυκείου Πτολεμαϊδας ήταν προειδοποιητική και μόνο για μία μέρα, προκειμένου να στείλουν το μήνυμα στους αρμοδίους για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του σχολείου. Διαφορετικά, όπως λένε οι μαθητές, θα επανέλθουν με δυναμικότερες κινητοποίησεις. Δεν έχουμε βγάλει κάποιο στάνταρ 15 μελές στο σχολείο, απλά είμαι από τους συντονιστές της κατάληψης εδώ πέρα. Έχουμε κάποια αιτήματα που εδώ και όχι μόνο φέτος, αλλά εδώ και χρόνια δεν έχουν μελετηθεί καθόλου από τον Διευθυντή και τους υπόλοιπους αρμόδιους. Έχουμε μεγάλο θέμα με τις αίθουσες. Στριμωχνόμαστε πάρα πολύ, έχουμε έλλειψη εργαστηρίων και αυτό το θέμα είναι εδώ και χρόνια δηλαδή εδώ πέρα, δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Υπάρχουν κάποιες λιώμενες αίθουσες οι οποίες είναι αυτόνομες, χωρίς τηλεθέρμανση και οι οποίες επειδή είναι εκτός του χώρου του σχολείου είναι πολύ κρύες και δεν θερμώνονται καθόλου. Ειδικά τώρα το χειμώνα έχουμε πολύ μεγάλο θέμα με τις κρύες αίθουσες. Αυτά είναι τα κύρια θέματα. Δεν έχουμε άλλους λόγους συγκεκριμένους για το δικό μας σχολείο. Εννοείται κάνουμε και τα παράπονά μας σαν μαθητές γενικά σε όλη τη χώρα για την έλλειψη των βιβλίων και των καθηγητών και γενικά όλων αυτών των ωραρίων που χάνουμε ασκόπως. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε παράνομη δομή του κτηρίου. Σε περίπτωση σεισμού έχουμε ένα μεγάλο κίνδυνο. Η έλλειψη καθηγητών, η έλλειψη βιβλίων, γιατί η τρίτη ηλικία δίνει πανελλήνες και τα χρειάζεται, γιατί κάποιοι τομείς δεν έχουν τα βιβλία. Έχουμε βουλωμένα φρεάτια που η διοσυσμία είναι αφόρητη και ο Δήμος δεν έχετε να το κάνει και όλη την ώρα πάνε το ζήτημα άλλο και πιο κάτω. Αδιαφορούνε, ελλειπής εξοπλισμός γυμναστηρίου, ανεπαρκής αριθμός τάξεων, ανεπαρκής αριθμός καλοριφέρ για θέρμανση, γιατί κάποιες αίθουσες είναι κρύες και δεν γίνεται μάθημα εκεί μέσα. Μας υποχρεώνουν να αγοράζουμε υλικά που θα έπρεπε να παρέχει το σχολείο για τους βρεφονηπιοκόμους. Η απόφαση πώς βγήκε, έγινε η συνέλευση του, μαζεύτηκε τα παιδιά το πρωί, πώς βγήκε η απόφαση. Η απόφαση βγήκε κυρίως από την πλειοψηφία των μαθητών, διότι αυτό εδώ και κάθε χρόνο δεν το κοιτάει κανένας και αναγκαζόμαστε να βρεθούμε σε αυτές τις καταστάσεις. Ακόμα και πριν να ψηφίσουμε το 15 μιλές, έχουμε αποφασίσει για αυτήν μας την κίνηση και πιστεύουμε ότι και μετά που θα βγει το 15 μιλές, αν δεν τα μελετηθούν οι απαιτήσεις μας και τα θέματα που έχουμε, θα αναγκαστούμε να ξανακλείσουμε το σχολείο.